Απαντήσεις στο μακάβριο θρίλερ με τα ανθρώπινα απομεινάρια που ξέβρασε η θάλασσα στην Παχιάμο να ζητούν οι αρχές με τη συνδρομή των ιατροδικαστών. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα αναμένονται οι πρώτες βάσιμες ενδείξεις για το φύλο, την ηλικία και άλλα ανθρωπολογικά δεδομένα για τα χαρακτηριστικά του ατόμου, ώστε η εξέταση των φακέλων αγνοούμενων προσώπων να είναι πιο στοχευμένη. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πάντως ότι πρόκειται για άνδρα, ενώ ο θάνατός του προσδιορίζεται τουλάχιστον πριν από 6 μήνες. Το μακάβριο έβριμα αποκάλυψε η παρατηρητικότητα χειριστή μηχανήματος, ο οποίος εκτελούσε εργασίες στην ακτή, όπως ο ίδιος περιγράφει μιλώντας στην Κρήτη TV. Καθόμουν εκεί και έσκαβα ένα χαντάκι και μια στιγμή εκεί που έσκαβα είδα κάτι και γυάλιζε. Πάω κοντά, νόμιζα την αρχή, λέω τι είναι αυτό. Πάω κοντά με ένα καλάμι και κάνω έτσι σιγά σιγά και ήταν άνθρωπος. Ειδοποίησα μετά τις αρχές, ήρθαν αμέσως, ήρθε το λιμεναρχείο από τον Άγιο Νικόλαο, ήρθαν οι ειδικοί και μαζέψανε το μακάβριο το πτώμα. Πρόκειται ουσιαστικά για τον κορμό ενός ανθρώπινου σώματος και το κρανίο, ενώ τα κάτω άκρα και άλλα σημαντικά οστά λείπουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη βραχώδη ακτή βρέθηκαν και κάποια τμήματα ρούχων που εξετάζεται αν ανήκουν στο θύμα. Οι έρευνες συνεχίστηκαν και σήμερα διαθαλάσσεις γύρω από τη βραχώδη ακτή, χωρίς όμως να εντοπιστεί κάτι ουσιαστικό που να οδηγεί στην ταυτότητα του θύματος. Λένε πολλά σενάρια εδώ, λένε ότι από Σαντορίνη ή από Ρόδο ή από κανένα καράβι. Αναζητείτε κάποιος εδώ στην περιοχή? Εδώ στην περιοχή όχι. Εδώ στην περιοχή όχι. Ακουστήκαν διάφορες πληροφορίες από Πειραιά, από εδώ πίσω, από το Μεσαρά κάπου, σαν άκουσα. Τίποτα άλλο δεν ξέρω. Τα ανθρώπινα απομεινάρια έχουν μεταφερθεί στο Παγνί και εξετάζονται στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικών Επιστημών, ενώ λαμβάνονται και δείγματα για ταυτοποίηση μέσω DNA.